Ο επόμενος συνομιλητής μας είναι, το έχουμε πει, το έχουμε εκφράσει δημόσια, γι' αυτό αντικειμενικούς δεν μας λέτε, ο αγαπημένος μας σκητσογράφος αλλά και αρθρογράφος. Έχει αυτή τη μανία, το πενάκι στο σκίτσο να σου δημιουργεί εκτός από εικόνες σκέψεις, αλλά έχει και τη μανία να γράφει. Και είναι ο Στάθης Σταυρόπουλος. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Και έχεις τις καλύτερες ευχές μου για την επόμενη σεζόν, όπως λέμε στη γλώσσα μας, τις περιόδους τις δημοσιογραφικές, διότι δημιούργησε προηγούμενο η εκπομπή σου στην προηγούμενη σεζόν, αυτή που κλείνει σήμερα, ως μια καταφυγή ακριβώς συζήτησης, αυτό που είπε και ο κύριος Κασιμάτης. Αυτό είναι το ελίπον παιχνιόχαρτο που έλεγε και ο Σκαρύμπας, για να το θυμηθούμε στα πράγματα που μας συμβαίνουν σήμερα. Τα συζητάνε όλοι για λογαριασμό μας, αλλά δεν τα συζητάμε τόσο εμείς. Φοβάμαι ότι υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο, μια κατάσταση παραδοχής και αποδοχής ενός κισμέτ τελικά. Λες και είναι ένας μονόδρομος τα πράγματα και δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και ακριβώς στη δική σου εκπομπή όλον αυτόν τον καιρό, και αυτό έκανε τη διαφορά και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ακούγονταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να συζητήσουν τα πράγματα χωρίς να είναι υποταγμένοι στην προπαγάνδα και στην ομογενοποιημένη σκέψη. Και κατά τούτο θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε και δεν μας πιάνει καμία, πώς το να το πω, υπεράνω. Καλό είναι να ακούμε ένα καλό λόγο, όμως περισσότερο θέλουμε, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που συζητά και ξεκινάει πάντα με την παραδοχή ότι δεν ξέρω κι αν αυτά που λέω είναι σωστά, αλλά εγώ τα λέω γιατί θέλω και να μου σκοτώσετε εντός εισαγωγικών την ιδέα ή και να σκοτώσω εγώ τη δική σας ιδέα. Σε μία περίοδο όμως που σωστά το λες εσύ, όλα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα εκτός ημών. Μήπως τελικά το μεγάλο επίτευγμα συστημάτων ένθεν κακήθεν είναι αυτή η αδρανοποίηση? Θέλω να πω, σε άλλες ιστορικές περιόδους, με έναν τρόπο, τέχνες, πολιτισμός, διανόηση, διανοούμενοι, συγγραφείς, ποιητές, κόσμος, κοινωνία, με κάποιο τρόπο έκανε πιο έντονη τη συζήτηση. Τώρα ο καθής και απάνω του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας και δεν το λέω επειδή το έφερε κουβέντα. Θα το έλεγα αν με ρώταγες ποιο είναι το πρόβλημα της εποχής. Θα έλεγα η απουσία από το προσκήνιο του λαϊκού παράγοντα. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Γκράμσι, ότι η δημοκρατία είναι όταν το εκρεμές των πραγμάτων τίνει και προς το λαό κατά αναλογία της ύπαρξής του, σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το εκρεμές τίνει μόνο προς την άρχουσα τάξη. Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους, τους έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτό το αποτέλεσμα που παράγει όμως είναι να είναι αποξενωμένος ο λαός, οι πολίτες, να μην έχουν πρόσβαση στα πράγματα και στην εξέλιξη των πραγμάτων, διότι αυτό που λέμε λαϊκισμός δεν αφορά τον κοσμάκι, και ένας τρόπος που λειτουργεί το σύστημα είναι να κάνει προβολές των ενιών αντίστροφες. Ο λαϊκισμός αφορά τις ηγεσίες. Ένας ηγέτης μπορεί να χαρακτηριστεί δημαγωγός και λαϊκιστής και όχι ένας απλός άνθρωπος. Δεν είναι λαϊκιστής ο λαός. Ο λαϊκιστής λαός λοιπόν, που έγινε και εχθρός του συστήματος από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, όχι επειδή είναι εχθρός ο ίδιος, αλλά επειδή τον θεωρεί το σύστημα εχθρό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να τον κατακλέψει, να τον ληστέψει, να τον οδηγήσει στους πολέμους, να τον απομονώσει. Ο λαός λοιπόν έχει χάσει την πρόσβασή του στα πράγματα, έχει αποξενωθεί. Αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάστηκαν 30 χρόνια προεργασίας. Τα κάστρα του λαού χάθηκαν το ένα μετά το άλλο, στα πανεπιστήμια, στα μέσα ενημέρωσης, στον πολιτισμό. Περνάμε μια κρίση μεγάλη και υπάρχει αφωνία του καλλιτεχνικού κόσμου. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε δια των επιδοτήσεων, δια των προγραμμάτων, δια της εξαγοράς και δια της απομόνωσης. Έτσι λοιπόν συμβαίνουν πράγματα τρομερά. Εγώ δεν θα τα πω τρομερά κατά τη φύση τους, αλλά τρομερά κατά το αποτέλεσμά τους αν μείνουν μακριά από την επιρροή του λαού στην εξέλιξή τους. Για παράδειγμα η τεχνολογία. Για παράδειγμα η κατανομή του πλούτου. Για παράδειγμα η λήψη των αποφάσεων για το πώς συμπεριφέρονται τα κράτη. Όσο λοιπόν ο λαός βρίσκεται σε απόσταση από όλα αυτά, απομονωμένος και εξουθενωμένος,
οι εξελίξεις θα παίρνουν τη μορφή που έχουν πάρει τώρα πια και τη βλέπουμε με φόβο. Το θέμα του φόβου όμως είναι διτό. Δηλαδή μπορεί με να καθυλώνει αλλά μπορεί και να εξοργίζει. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο, έχω την εντύπωση. Δηλαδή σε όλο αυτό το σύστημα που περιγράφω έχουν αρχίσει να υπάρχουν ρογμές. Ποιος θα περίμενε, ας πούμε, ότι οι πάμπλουτοι αγρότες της Ολλανδίας θα ξεσηκωθούν? Ποιος θα περίμενε ότι οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κρύου και σχεδόν της πείνας το χειμώνα, αλλά φέρονται με τον ίδιο τρόπο που ξέρει να φέρεται η Γερμανία. Προσπαθούν να κλέψουν από τους άλλους. Αυτό το 15% της Ursula von der Nibelungen, όπως τη λέω εγώ, ναι, είναι κλοπή από τις μικρές χώρες προς τις μεγάλες. Δεν είναι ισότιμες οι χώρες οικονομικά ώστε να εφαρμόσουν ένα οριζόντιο 15% περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό έχει άλλο κόστος για τη Γερμανία, άλλο κόστος για την Ελλάδα. Όμως αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από πολιτικά συστήματα τύπου Ντράγκη, τύπου Τζόνσον, τύπου Μακρόν. Και εάν κάνει κάτι ο Μακρόν, για παράδειγμα, όπως αυτό που έκανε με την εθνικοποίηση του κολοσσού της ενέργειας στη Γαλλία, της ηλεκτρικής, που είναι θετικό, δεν το κάνει κάτω από την πίεση ενός κινήματος που απαιτεί να μην ζήσει ακόμα χειρότερα, κινήματος των πολιτών εννοώ, αλλά το κάνει κάτω από την πίεση του δικού του συστήματος να αντέξει στον πόλεμο με τους άλλους λύκους. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν γίνει κάτι θετικό, δεν γίνεται επειδή το απέτησε και το πέτυχε ο λαός, αλλά επειδή ο λύκος που το χρειάζεται να το κάνει για να αντιμετωπίσει τους άλλους λύκους, το έκανε. Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής. Είναι η αποξένωση, η απομόνωση του λαού, η καθήλωσή του, η διδασκαλία που έγινε στους ανθρώπους ότι μαζί τα φάγαμε, είστε λαμόγια, είστε ένοχοι, μην κουνιέστε, να φοβάστε. Αυτή η κοροϊδία ότι έλα τώρα τι να μας πεις εσύ, αυτό είναι μια ψυχολογία που τελικά διεύρωσε τον κόσμο. Αυτό συνοδεύτηκε από πρακτικά πράγματα, από μια λαιλασία της ίδιας μας της χώρας, αν είναι να μιλήσουμε για μας. Η θεωρούμενη αριστερά υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια, δηλαδή για τα επόμενα 93. Οι πόροι της χώρας έχουν εκχωρηθεί. Οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην του κόσμου. Ο Μακρόν κυβερνάει με διατάγματα. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 5 χρόνια. Η Γαλλία ζει τη μεγαλύτερη φτώχεια της ιστορίας της από το 1946 και μετά. Γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία που στην αρχή η προπαγάνδα μπόρεσε να τον παρουσιάσει τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν η πραγματικότητα των αιτιών του πολέμου και των αποτελεσμάτων του πολέμου. Βλέπουν άνθρωποι σήμερα και πέφτουν από τα σύννεφα, ας πούμε, τη συμπεριφορά του Ζελένσκι. Θα μου πεις, έπρεπε να ξέρουν? Γιατί να μην ξέρουν? Δεν ήξεραν ότι βορβάρδιζε η Ουκρανία 10 χρόνια το Ντονμπάς? Δεν ήξεραν ότι το σύνταγμά της κατά δύο και μετά τις αλλαγές που έγιναν με την ουκρανοποίηση κάθε εθνική μειονότητα εκεί ανάμεσά τους και την ελληνική? Δεν ήξεραν ότι είχαν μπει οι φασίστες στη διακυβέρνηση? Δεν ήξεραν ότι εκτός από τους μισούς της κυβέρνησης που ήταν φασίστες, οι άλλοι μισοί ήταν μαφιόζοι? Γιατί υπήρχε αυτή η άγνοια? Ήτανε καθοδηγούμενοι από τον κεντρικό τύπο? Και να ήταν, υπάρχει και ο παραδίπλα τύπος. Θέλω να πω ότι είναι και ευθύνη των πολιτών. Δεν σου τα λένε αυτά τα κεντρικά κανάλια. Υπάρχουν κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα που τα λένε. Άρα έχεις και εσύ μια ευθύνη για το τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις και πώς διαχειρίζεσαι αυτό που ξέρεις. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα στο Στάθη. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο πραγματεύεστε και σήμερα που είναι η τελευταία ουσιαστικά εκπομπή με συνομιλητές, δεν είναι μόνο της εποχής μας, λέει. Δεν έγινε σήμερα βαβέλ η ανθρώπινη κοινωνία, πάντα έτσι ήταν, ενδεχομένως και χειρότερα από σήμερα. Μην πέφτουμε στην παγίδα να δαιμονοποιούμε, λέει, την εποχή στην οποία ζούμε. Το πρόβλημα είναι, όπως είπε ο Στάθης, όπως είπε και ο Κασιμάτης, ότι δεν συνομιλούμε πρωτίστως, που σημαίνει δεν ρωτάμε. Και παρεπιπτόντως, λέει, μιας και είπε για την κυρία Ντελάι, Νιμπελούγκεν
είναι σκανδιναβικό μυθιστόρημα στο οποίο βασίστηκε ο Τόλκιν και έγραψε τα δικά του μυθιστορήματα. Ναι. Λέει ο Γιάννης εδώ. Ναι, καλά λέει ο Γιάννης, έχει δίκιο. Η μυθολογία των βορείων χωρών είναι στη βάση του έργου του Τόλκιν και τη ελληνική μυθολογία, αλλά πιο κρυμμένη. Πιο κρυμμένη αυτή. Όμως αυτό το θέμα για τη δαιμονοποίηση της εποχής δεν μου συμβαίνει, θα ήταν ένδειξη γύρατος. Δεν ανήκω στους Κορσικανούς που είναι στην περιπέτεια του Αστερίξ στην Κορσική που κάθονται στο παγκάκι και περιγράφουν τι ωραία βαράει ο νεαρός Κορσικανός το Ρωμαίο ή δεν το βαράει καλά. Όχι, όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με ιστορική παρατήρηση η οποία δεν είναι μόνο δική μου. Είναι σημαντικών σύγχρονων διανοητών και της αριστεράς και των φιλελευθέρων, όχι των νέων φιλελευθέρων, οι οποίοι, οι φιλελεύθεροι μάλιστα, θεωρούν την υποχώρηση των κινημάτων θέμα ανισορροπίας του συστήματος. Διότι υπήρχε ένα κονσένσους, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η βαρύτητα των λαϊκών κινημάτων στη Δυτική Ευρώπη βελτίωσε τη ζωή των ανθρώπων. Από την παλινόρθρωση της αντεπανάστασης, όπως το λέω εγώ, την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ, είδαμε να αφαιρούνται ένα-ένα οι κατακτήσεις των εργαζομένων. Από το 8ωρο ως τις αμοιβές, από την κοινωνική ασφάλιση ως τις συντάξεις. Αυτό από την εποχή της κρίσης γίνεται με ραγδαίο ρυθμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα άρθρο των New York Times που έλεγε ότι μέσα σε 3 χρόνια μπόρεσαν οι άρχουσες τάξεις να κάνουν μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις στη γλώσσα του σημαίνει να πάρουν πίσω κατακτήσεις που θα χρειάζονταν 10 χρόνια αλλιώς και θα έβρισκαν και αντιστάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μία παρατήρηση που έχει να κάνει με το χάσμα των γενεών, με το ότι πιστεύουμε πάντα ότι το παρελθόν ήταν καλύτερο. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Το παρελθόν έχει να επιδείξει 2 παγκοσμίους πολέμους. Τα αποτελέσματα όμως αυτών των πολέμων αναθεωρούνται σήμερα και οδηγούν στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο. Να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό, να μην το βλέπουμε και να μην μιλάμε. Και να μην μιλάμε, πολύ βασικό. Λέει ο φίλος ο Κούλης, από τη Γάβδο το μήνυμα είναι αυτό που σου έρχεται. Ναι. Καλημέρα Στάθη, λέει. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αδρανοποίηση, λες και κάποιος μας πάτησε ένα κουμπί και σταματήσαμε να σαλεύουμε? Η αδρανοποίηση, γνώμη μου, είναι επιλογή για τον καθένα ξεχωριστά και ένας θεός ξέρει πόσο ο καθένας ξεχωριστά φαντάζεται την ενεργοποίηση. Στα αρχαία χρόνια οι Αθηναίοι λέγαν και μόνος και με άλλους δεν θα παραδώσω την πόλη μου μικρότερη. Πού πήγε αυτό το μόνο σήμερα? Περιμένει τους άλλους, τις συνθήκες, να δραστηριοποιηθούμε. Θα αποτύχουμε μόνοι μας 15 φορές και θα μας κλεβάσουν. Κάποια στιγμή θα ανταλλάξουμε ομάδες και εμπειρίες και κάπου όλοι οι καλοί θα βρεθούν και θα δράσουν. Και οι καλοί είναι συνήθως οι πολλοί. Και ένας άλλος φίλος λέει, πριν σε αποχαιρετήσει ο Στάθης για φέτος, εγώ να θυμίσω ότι ο Βέντρης το 52 στο BBC ανακοίνωσε ότι αποκρυπτογράφησε τη γραμμική γραφή Β και προς μεγάλη του έκπληξη είπε είναι ελληνικά, με λέξεις όπως Χαλκεύς, είναι γεγονός αυτό, Πιμήν, Χρυσολουργός. Μας χάρισε έτσι 7 αιώνες γραπτής ιστορίας, την οποία εμείς και τώρα το καλοκαίρι, λέει, αν δεις τις πινακίδες, Στάθη μου, τις πετάμε στα ξενικά. Κοίταξε να δεις, οι παρατηρήσεις είναι σωστές των ακροατών. Υπάρχει όμως και η εξήγηση κάποιων πραγμάτων, την οποία πρέπει πάντα να ψάχνουμε να βρούμε. Και βέβαια δεν έγινε ως διαμαγείας η αδρανοποίηση, ούτε μας βάλανε κανένα τσιπάκι, παρότι μας βάζουν τσιπάκια. Γι' αυτό έλεγα για την τεχνολογία πριν. Ήδη τοποθετείται τσίπ αυτή τη στιγμή στην Αμερική σε εγκέφαλο ανθρώπου εθελοντή για να επικοινωνεί κατευθείαν με το κομπιούτερ. Μάλιστα, μεταγραφή της σκέψης. Κάτι που κάναμε και με τους πιλότους, αλλά στην κάσκα, όχι στο ίδιο τους το κεφάλι. Μάλιστα. Ή από την άλλη πλευρά ανακοινώνονται και δεν είναι συνωμοσιολογία, μέθοδοι ανάκτησης μνήμης από νεκρούς μέσω κβαντικής τεχνολογίας. Ή επίσης έχουν σταματήσει κομπιούτερ να δουλεύουν διότι ανέπτυξαν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους ακατανόητη στους χειριστές τους. Δεν είναι όμως το θέμα εκεί στα τσίπ, είναι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι οι άνθρωποι είναι σε απόσταση από όλα όσα συμβαίνουν. Αυτό λοιπόν και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά την πολιτική
και άλλα. Δεν έγινε ως διαμαγείας, έγινε συστηματικά, κρατάει από την εποχή του λεγόμενου εξυγχρονισμού, όταν πλέον άρχισε να απομειώνεται η πολιτισμική ταυτότητα των ανθρώπων και να καταστρέφεται η εθνική τους ταυτότητα. Πράγμα που θα τους μετέτρεπε σε πληθυσμό και όχι σε λαό. Να θυμηθούμε ότι στην αρχαία γλώσσα ο Δήμος, μια και την υπεκαλέστηκαν και οι φίλοι, είναι ο πολιτικά οργανωμένος λαός, όχι ο λαός γενικός. Το να καταστραφεί λοιπόν η δημοκρατία, δηλαδή ο πολιτικά οργανωμένος λαός, ήταν στόχος για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σύστημα σαν αυτό που έχουμε σήμερα, που είναι ασίδωτο, που το 1% του πληθυσμού κατέχει το 99% του πλούτου, που κηρύσσει πολέμους όποτε γουστάρει και που κάνει μια ανακατανομή γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής ισχύως κατά το δοκούν. Αυτά είχαν προϋπόθεση την απομόνωση των λαών, την κατάρρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, την ενσωμάτωση της σοσιαλδημοκρατίας, την συκοφάντηση όλων των λαϊκών κινημάτων. Σήμερα βλέπουμε στο Twitter ότι μπορεί να γράψει ένας άνθρωπος μια κουβέντα για την αύξηση των ενοικίων, για παράδειγμα. Τη γνώμη του. Ναι, 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 ναι. Και θα βρεθούν 100 να το απαντήσουν σαν να είναι τραπεζίτες, ενώ είναι φτωχοδιάβολοι. Δηλαδή οι άνθρωποι έμαθαν να σκέφτονται με τον τρόπο που η άρχουσα τάξη βολεύεται να σκέφτονται. Του λες του άλλου δεν έχω σπίτι και σου απαντάει με όρους real estate. Του λες του άλλου μα γίνεται πληστηριασμός και σου λέει δεν πλήρωνε. Δεν ψάχνει να δει γιατί έπαψε να πληρώνει, διότι ο φτωχός άνθρωπος είναι ο πιο τίμιος άνθρωπος και δεν μπορεί να κοιμηθεί αν δεν πληρώσει. Δεν είναι λοιπόν πώς το λένε αυτό. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει με τους πλούσιους που κάνουν μια βίλα και δεν την πληρώνουν ποτέ. Συμβαίνει με τους βιομήχανους που παίρνουν ένα δάνειο για να πάρουν άλλο δάνειο να εξυπηρετήσουν το δάνειο. Ή με άλλους πολύ πλούσιους ανθρώπους. Όμως η κριτική που γίνεται σε όποιον άνθρωπο τα επισημαίνει αυτά γίνεται από συνανθρώπους του, από συμπολίτες του. Δεν γίνεται από τους λύκους. Οι λύκοι δεν ασχολούνται πια. Έχουν βάλει εμάς να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Λες λοιπόν κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής. Φοβερή ατάκα, θέλω να την καταγράψω. Οι λύκοι δεν ασχολούνται πια με το κοπάδι. Τρώγεται το κοπάδι μόνο του. Ακριβώς. Οι λύκοι πότε, σε όλη την ιστορία της ταξικής πάλης, οι λύκοι είχαν μέρημνα για το τι γίνεται στο κοπάδι μόνο αν κινδύνευαν από το κοπάδι. Αν γινόταν καμιά εξέγερση, καμιά επανάσταση και οι συνέπειές της και όλα αυτά. Κατά τα άλλα δεν ασχολούνται μαζί του διότι έχουν πόλεμο μεταξύ τους και χρησιμοποιούν τα κοπάδια τους σε αυτόν τον πόλεμο. Εμείς λοιπόν όταν οι ίδιοι εθελοντικά πηγαίνουμε και παίρνουμε τη θέση του προβάτου χωρίς να υπάρχουν καν μαύρα πρόβατα πια μέσα στο κοπάδι, τι κάνουμε? Βολεύουμε το σύστημα να εξελιχθεί εναντίον μας, εναντίον του εχθρού λαού. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Κασιμάτης, γι' αυτό έχουν δίκιο μεγάλοι διανοούμενοι, όταν λένε ότι πρέπει να επανέλθει η συζήτηση στην κοινωνία και δεν το λένε θεωρητικά, και εδώ θα κάνω και μία παρατήρηση για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν σ' άφηνε να μην συμμετέχει στη συζήτηση. Αλλά η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μια δημοκρατία 30.000 μόνο ανθρώπων και ο λαός ήταν πολιτικά οργανωμένος. Σήμερα συμβαίνουν τα αντίστροφα. Οι κοινωνίες είναι μαζικές και η προσπάθεια είναι να μην συμμετέχουν οι άνθρωποι. Απόδειξη τούτου, μην πάμε μακριά, είναι ότι πλέον οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν αίσθημα κοινότητας. Δεν υπάρχει κοινοτισμός στην κοινωνία και η αλληλεγγύη έχει πέσει στα χέρια ακόμα και αυτή των εταιριών. Όλοι μαζί μπορούμε. Ποιοι είστε εσείς που όλοι μαζί μπορείτε να βοηθήσετε τους φτωχούς που δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι? Αυτό λοιπόν το παράλογο, το οποίο στη δεκαετία του 60 θα ξεσήκωνε γέλωτες, έκανε το σύστημα ό,τι χρειαζόταν για να συμβαίνει στη δεκαετία τη δική μας αυτό που συμβαίνει, δηλαδή μια φοβισμένη σιωπή. Το μεγάλο λοιπόν κουμπί, και εδώ έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά των πολιτικών δυνάμεων, όλων των πολιτικών δυνάμεων, είναι ακριβώς η καθήλωση και η απενεργοποίηση των πολιτών. Βλέπετε ποια είναι τα διακυβεύματα, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, του πολιτικού καυγά. Τα ρούχα στο προεδρικό μέγαρο,
το αν ο Ζελένσκι φωτογραφήθηκε για τη Vogue. Ποτέ δεν υπήρξε, ας πούμε, ερώτημα αν ο Ζελένσκι σκότωνε ανθρώπους ή ανέδαινε στους δρόμους τους ρωσόφωνους στις κολόνες όπως κάνανε οι Ναζί. Δεν υπήρξε αυτό το θέμα. Υπήρξε όμως το θέμα ότι φωτογραφήθηκε στη Vogue. Γιατί σκεφτόμαστε μικροπολιτικά. Χάνεται το ουσιώδες και γίνεται καυγάς τύπου Έλενα Ακρίτα, που ξεκατηνιάζεται για το αν φόρεσε κόκκινο φόρεμα η άλλη η κυρία η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτά τα πράγματα δεν... Βέβαια θα συμφωνήσω με τον ακροατή σου ότι πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι η έκταση. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένα λαϊκό κίνημα. Αλλά άλλο είναι να έχει μια έκταση και μια επιρροή του 30 ή του 40% και άλλο του 5%. Πάντα υπήρχε μια διανόηση ανήσυχη. Αλλά άλλο είναι να δίνει διανόηση η ανήσυχη τον τόνο στα πανεπιστήμια και άλλο να τον δίνει η εξαγορά. Πάντα υπήρχε η ανάγκη να μάθουν γράμματα τα παιδιά. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτή η ανάγκη και άλλο πράγμα να τους λένε των παιδιών επισήμως στο σχολείο ότι η Επανάσταση του 21 γέννησε το έθνος και όχι ότι το έθνος έκανε την Επανάσταση. Ότι δηλαδή είμαστε δημιουργήματα της Δύσης, οπότε εντάξει δεν είμαστε και τίποτα περί πολλού και σπουδαίο, χάνουμε δηλαδή την εθνική μας αξιοπρέπεια που σημαίνει ότι χάνουμε τις φιλοδοξίες μας, τις απαιτήσεις μας, τα όνειρά μας, τις διεκδικήσεις μας. Όλα συνδέονται. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πια έχει φτάσει σε ένα όριο, ότι θα ρηγματωθεί. Το ερώτημα είναι αν στη ρηγμάτωση θα γεννηθούν οι δυνάμεις εκείνες που θα την εκφράσουν. Συγγνώμη. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα σήμερα. Σε αυτό το ερώτημα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς. Γιατί η απάντηση θα δοθεί και θα βγει κάτω από ένα πλέγμα πλέον συνθήκων. Οι οποίες γίνονται κάθε μέρα και πιο πολύπλοκες. Λέγαμε πριν για την τεχνολογία, λέμε για την ίδια την πολιτική η οποία συμβαίνει στο τρίγωνο του Κολονακίου. Δεν είναι, η υπόλοιπη πολιτική είναι πελατειακή πολιτική. Θα πάμε σε εκλογές, θα έρθουν οι υποψήφοι, θα βγάλει κάθε περιοχή τους βουλευτές της. Η μισία τους ψηφοφόρους έχουν πελατειακή σχέση με τους βουλευτές που θα βγάλουν. Κάτι θα θέλουν από αυτούς. Δεν θα τους εκλέξουν για το καλό της πατρίδας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των παιδιών τους των ίδιων. Θα τους εκλέξουν για να βολέψουν τα παιδιά τους. Λες και το να βολευτεί κάποιος κάπου σημαίνει ότι θα ευτυχήσει κιόλας. Ενώ αν δημιουργηθούν οι συνθήκες όπου θα μπορεί να ανθίζει ο κάθε άνθρωπος, δεν θα είναι καλύτερα. Θα μου πεις δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρουμε 2000 χρόνια τώρα, αλλά όπως έλεγε και ο Ηλίτης, να δούμε πότε θα μάθουμε να τα ακούμε αυτά που ξέρουμε. Στάθη μου, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, τι θα έβαζες, είμαστε στην εποχή της άλλης συνταγογράφης, άλλης πληροφορίας, ναι. Τι θα έβαζες ως άλλη αποσκευή στους ακροατές για τον Αύγουστο? Να το πάμε σε ένα σκίτσο που πάντα μου ζητάς. Παλιά θα λέγαμε μακριά από τον ποπό μου. Σήμερα θα λέγαμε μακριά από τον εγκέφαλό μου. Δηλαδή αυτό που κάποτε κυνηγάγανε να τον ποπό μας και λέγαμε ότι είναι η λαϊκή έκφραση, απλώς εγώ τη λέω όσο πιο κόσμια μπορώ. Σήμερα έχει να κάνει με τον εγκέφαλό μας και όχι μόνο με τα τσιπάκια που πάνε να του βάλουν, αλλά με την προπαγάνδα της ομογενοποιημένης σκέψης. Δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να είναι καχύποπτοι με αυτά που ακούνε. Οι Ρωμαίοι λέγανε «de omnibus dubitatum», να αμφιβάλλεις για όλα, και το έχει και προμετωπίδα στο κεφάλαιο ο Μάρξ. Ο Μάρξ, ο οποίος θεωρείται ότι συνέθεσε ένα δόγμα, ήταν ο άνθρωπος που αμφέβαλε για όλα. Οι μαρξιστές δεν αμφέβαλαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι να αμφιβάλλουμε για αυτό που ακούμε, όχι συνωμοσιολογικά, όχι καχύποπτα, αλλά να δουλεύει το μυαλό μας και να ξέρουμε ότι δεν μας κάνει κανείς τη χάρη, δεν χρωστάμε σε κανέναν, αλλά ότι μονίμως μας κλέβουνε. Ότι δηλαδή δεν μας δίνει επίδομα η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το ρεύμα του ηλεκτρικού. Παίρνει λεφτά από τα δικά μας, των φορολογουμένων, και δίνει το επίδομα στους φορολογούμενους πίσω ως ψίχουλο για να συνεχίσει να έχει τα κέρδη της η εταιρεία. Αντί να πάρει λοιπόν ένα μικρό μέρος των κερδών, εγώ δεν λέω να τους φορολογήσουν έτσι που να μην μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά αντί να κερδίζουν 80% ας κερδίσουν 30%, που είναι και το νόμιμο.
και να πάρει αυτά τα χρήματα να τα δώσει στον κόσμο. Όχι. Παίρνει από τα χρήματα του κόσμου να τα δώσει στον κόσμο υπό πολλαπλάσια και αφήνει τις εταιρείες να κερδίζουν. Αυτό είναι πολύ φανερό για να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αν λοιπόν κάτσει να ασχοληθεί με αυτό που καταλαβαίνει, πιθανόν τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Στάθη Σταυρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να προλάβει να ρίξει και καμιά βουτιά. Τα σκίτσα δεν τον αφήνουν, αλλά μας δροσίζει με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι να μπορούσα να έρθω στην ωραία Κρήτη, αλλά δεν το βλέπω φέτος. Αλλά σου λέω, κλείνοντας κι εγώ, ότι αδειμονώ για τον επόμενο κύκλο των εκπομπών σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, γιατί μοιράστηκες πολλές σκέψεις μαζί μας αυτό το διάστημα, που πάντα ανοίγουν πεδίο συζήτηση και αυτός είναι ο στόχος. Καλή σου ημέρα, Στάθη μου. Χαρά μου, γιατί μιλώντας σκέφτομαι κι εγώ, Γιώργο, δεν είναι αμφίδρομο.